Σε πολύ καλά επίπεδα κοιμάνθηκε η αγοραστική κίνηση την περίοδο των Χριστουγέννων στα σούπερ μάρκετ της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας Βασίλη Κεσούδη. Βέβαια, βάσει του ίδιου, η κίνηση, παρόλο που παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση τα Χριστούγεννα, έπεσε ξαφνικά το επόμενο διάστημα μέχρι και τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου. Τα Χριστούγεννα από τα σούπερ μάρκετ πήγανε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Εμείς τουλάχιστον στα δύο σούπερ μάρκετ που έχουμε εδώ στην πόλη πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η πρωτοχρονιά λίγο ήταν πιο καθισμένη, πιο πεσμένη. Ενδεχομένως τα ξοδέψαμε τα Χριστούγεννα. Να, λίγο το έμφυε, λίγο τα αυτοκίνητα, λίγο τα τέλη κυκλοφορίας, λίγο οτιδήποτε υπάρχει σχετικά με το κράτος. Μας τυνάξανε την μπάνκα στον αέρα την πρωτοχρονιά και εντάξει, υπήρχε λίγο πιο χαμηλή κίνηση. Τα προϊόντα που είχαν την τιμητική τους στις γιορτές ήταν φυσικά το αλκοόλ και τα γλυκά. Εξίσου σημαντική κατανάλωση παρατηρήθηκε στο κρέας και τα λαχανικά. Τα ποτά είχαν την τιμητική τους, ρετσίνες κτλ. Τα κρεατικά που διαθέτουμε εδώ στο κατάστημα. Τα τρόφιμα περισσότερο, τα γλυκά, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, όλα αυτά τα... και τα λαχανικά βέβαια. Γενικά όχι, γενικά κινήθηκαν όλα τα προϊόντα μέσα στο μαγαζί. Συγκριτικά με το 2014, το 2015 η κίνηση ήταν μειωμένη και γενικότερα καταμετράται μείωση των αγορών με την πάροδο των χρόνων. Οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ πάντως δεν χάνουν την ελπίδα τους και εύχονται το 2016 τα πράγματα να βελτιωθούν. Όχι όπως το 2014, υπήρξε μια μειωμένη κίνηση γενικότερα, δεν είναι όπως ήταν το 2014. Και το 2014 δεν ήταν όπως ήταν το 2013. Οπότε σταδιακά παρατηρείτε μία μείωση, λέτε. Ελπίζουμε το 2016 να μην έχουμε και άλλη μείωση, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε το 2016 τουλάχιστον να μπορέσουμε να ανακάμψουμε.